Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας. Διακρίνω ότι είστε μεγάλος φαν της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ούτε καν. Ούτε καν. Γιατί είναι θηρίο. Θα σου πω, εχθές ας πούμε ήμουνα σε ένα πολύ ωραίο σπίτι την ώρα του αγώνα στο Ωραιόκαστρο. Ξέρεις από Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης? Ξέρω. Γνωρίζεις? Λοιπόν, εκεί με έναν άνθρωπο που γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, συζητούσαμε και είχαμε και στο χαμηλό εντελώς την εθνική ομάδα. Περισσότερο εγώ με το σκύλο του έπαιζα παρά να βλέπω τον Μπακασέτα και τον Μπάλντοκ. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Εντάξει, όμως τον γκολ είπα μπράβο. Είπα μπράβο. Δηλαδή χάρηκα στον γκολ. Με έπιασα να χαίρομαι. Το είδα. Α, ωραία. Αλλά το ζήσε στον γκολ. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι και ο Μπακασέτα. Τον Μπακασέτα, όπως έλεγα και πριν, τον έχω πιάσει από πολύ μικρό εκεί όταν έμπαινε κάτι πεντάλεπτα στον Αστέρα Τρίπολης. Και λέω, παιδιά, αυτός είναι το που λένε μας στην εκπομπή. Παλιά, χρόνια πριν. Το έκανα και λίγο έτσι. Μπακασέτα, είναι και το επίθετο ότι είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό. Και τον έφτασα μέχρι να είναι πρωταγωνιστής και αρχηγός εθνικής. Να έχει πάρει πρωταθλήματα, να έχει κάνει μεταγραφές κτλ. Το έλεγα πριν στον κόσμο. Εντάξει, μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή δεν. Με την εθνική ομάδα δεν λίγο. Μου φύγε. Το 2004 μου φύγε εμένα, Μιχάλη. Τιν, μου φύγε. Ναι. Τικ, εκεί, στο μου φύγε. Ναι. Δηλαδή, όταν λες σου φύγε, το ζήσες. Δεν έχω να ζήσω κάτι άλλο. Ναι, δεν από την ομάδα. Άκου λίγο. Πήγα και στο. Εγώ είμαι Γάλλος, έτσι. Δηλαδή, Γαλλία, με τρέλα, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ όχι τόσο πολύ, αλλά στο ποδόσφαιρο είμαι με τρέλα Γαλλία. Εκεί, το μοναδικό παιχνίδι που πήγα στην Πορτογαλία τότε ήταν το Ελλάδα-Γαλλία. Σε εκείνο το παιχνίδι. Με τη κεφαλιά του Χαριστέα Τζαγορά. Ήσασταν με τον Ανδρέ και τον Ζιντάν. Ναι, και τον Λιζαραζού. Ναι. Εκείνο. Μόνο σε εκείνο το παιχνίδι πήγα. Εκεί ήμουνα εθνική ομάδα. Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε κιόλας για να πάμε. Ήμουνα εθνική ομάδα. Ένιωσα αυτό το πράγμα, την τρέλα, ας πούμε, κόντρα στην ομάδα μου κιόλας που υποστήριζα. Ναι. Ήμουνα εθνική ομάδα. Με σημαίες και τέτοια ήμασταν. Λοιπόν, έγινε μετά και αυτό που έγινε. Κατέβηκα κι εγώ να πανηγυρίσω με τα αυτοκίνητα. Έκανα βόλτες, πατούσα κόρνες και τέτοια. Και δεν έχω άλλο να δώσω, ας πούμε, για την εθνική ομάδα. Μάλιστα. Μου το έδωσε, ρε παιδί μου. Την ευχαριστώ. Να. Δεν θα την απαξιώσω κιόλας. Ναι. Δεν θα κάνω ότι δεν τη βλέπω. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινά από αυτά που είπες. Ναι. Κάρι ότι πρέπει για Κοτόπουλο. απολαυστικός. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο. Δηλαδή, έχασες το δεύτερο το καλό. Το τρίτο, το δεκάλεπτο, δεν το είδες? Όχι, έπαιζε. Εκεί που ήταν σύμφωνα, κατηφόρα που λέμε. Ναι, το εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι. Γιατί αν γινόταν χθες 0-2, δεν νομίζω ότι είχε επιστροφή. Και δεν περίμενα αυτή η σειρά να τελειώσει έτσι άδοξα. Δεν περίμενα να τελειώσει άδοξα. Να σου πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσει 4-3. Οπότε, νομίζω δηλαδή τώρα στη Βοστόνη 1-1 πάλι θα έρθει. Δηλαδή θα φύγουμε από τη Βοστόνη και θα είμαστε στο 2-2. Α, έτσι το βλέπεις το έργο. Ναι. Εντάξει. Και νομίζω ότι θα χρειαστούμε και game 7 για να έχουμε πρωταθλητική δαχτυλίδια. Δεν έχω καταλήξει ακόμα, όπως θα καταλήξει με τους Bucks, ότι δεν τους περάσουν τους Celtics. Σε αυτό εδώ δεν έχω καταλήξει ακόμα στο τελικό νικητή. Ναι, μόνο στο 4-3 έχω καταλήξει. Θα έλεγα ότι είμαι πιο κοντά στο να καταλήξω στην ομάδα σου, αλλά είναι λίγο η ιστορία των Celtics φέτος, είναι λίγο Real Madrid στο Champions League. Είναι λίγο Real Madrid στο Champions League, οπότε περιμένω λίγο ακόμα. Περιμένω λίγο ακόμα. Ο άλλος μπασκετικός εκεί, ο φίλος ο Βασίλης, ο Ζαμπράκος, τι λέει για τη σειρά? Οι δυο μπασκετικοί. Δεν είσαι μετά καλά σου. Στην Κοσμοτέ. Με τα δυσκολία γνωρίζει ότι παίζουν τελικό NBA Celtics Warriors. Ποιος Δάρδαλης και ποιος Κουντής, δηλαδή, και ποιος Μαρμαρινός. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά το πρώτο μας, μιλήσαμε τον Χρήστο εδώ στον αέρα. Αυτή μπροστά σε σένα και στο Βασίλης δεν νιώθει καθόλου τίποτα? Εντάξει, εγώ λίγο, ο Βασίλης ακόμη πιο λίγο. Θα κυνηγηθείτε κανονικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, με τα γραφικά. Με τα γραφικά. Ξεκίνα από το καλό, όχι από πάω. Ξεκίνα με το καλό. Το καλό, το σενάριο που υπάρχει. Το πιασάρικο. Ποιο είναι το πιο πιασάρικο? Το Καμαρά. Βέβαια. Ναι. Καταλαβαίνω ότι πια έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να γίνει. Δεν έχει γίνει, αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να γίνει.
Νομίζω ότι ο Μπούργος δεν στυλώνει τα πόδια, διότι αυτό νομίζω θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Δεν λέω ότι χαίρεται, δεν λέω ότι το σπρώχνει, λέω ότι δεν έχει πει ούτε να το συζητάτε. Διότι καταλαβαίνω ότι και τα οικονομικά θα είναι σημαντικά για τον Άρη, άρα θα τον βοηθήσουν στην μεταγραφική ενίσχυση. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο οι απαντήσεις που θα πάρει ο Άρης από την Ατλέτικο και κυρίως από τους παίχτες που έχει ζητήσει από την Ατλέτικο, γιατί είναι ένα άλλο κομμάτι το να έχουμε μια καλή σχέση με την Ατλέτικο και να έχουμε συμφωνήσει ότι θα μας δώσει ιδανικούς αυτών και αυτών και με κανονική μεταγραφή αυτών. Αλλά μετά θα πρέπει να πούν το και οι ποδοσφαιριστές, που δεν είναι ποδοσφαιριστές από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν θα βρουν ομάδα. Και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πει, από το να πάω δανεικό στον Άρη προτιμώ να πάω δανεικό σε μια άλλη ισπανική ομάδα, για παράδειγμα. Ή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν δανειστεί και δεν ψήνονται πάρα πολύ να ξαναδανειστούν, και πολλές φορές λένε, από το να δανείζομαι κάθε χρόνο, okay, αν δεν με θέλετε να φύγουμε μια κανονική μεταγραφή. Οπότε θα πρέπει να περιμένει να δει και αυτές τις κουβέντες ο Άρης και μετά να αποφασίσει, έχοντας όλα τα δεδομένα στα χέρια του για τον Καμαρά. Αν όλους αυτούς που έχει ζητήσει, τρεις, τουλάχιστον τρεις μαθαίνω εγώ, που έχει ζητήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, πάρει και από τους τρεις το OK και διαπιστώσει ότι γίνεται και για τους τρεις, θα είναι πιο εύκολη υπόθεση. Ο Άρης έχει και ένα σωρό άλλα ζητήματα, περιμένοντας και την απόφαση του ΚΑΣ, σε σχέση με τις ανανεώσεις. Ναι. Okay, ο Κουέστα έμεινε. Είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει με τον Κάνεα. Νομίζω ο Άρης θέλει να τον κρατήσει. Είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει με τον Σούντγκρεν. Νομίζω ο Άρης δεν πεθαίνει να τον κρατήσει. Περισσότερο περιμένει να δει τι θα γίνει με τον ΚΑΣ. Αν δηλαδή μπορεί να κάνει μεταγραφές, δεν νομίζω ότι καίγεται για να κρατήσει τον Σούντγκρεν. Στο μεταξύ όλοι αυτοί έχουν προτάσεις, συνεχώς γράφονται προτάσεις. Μάλιστα ο Άρης για κάποιο λόγο έχει μεγάλη πέραση στην Κύπρο. Ο Κουέστα ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει τον ΑΠΟΕΛ, δεν υπέγραψε, τελικά έμεινε στον Άρη. Ο Σούντγκρεν, πέρα από τη Μακάμπι Χάιφα, ενδιαφέρονται και στην Κύπρο για αυτόν. Για τον Λούκα Σάσα ενδιαφέρονται στην Κύπρο. Έχει μια πέραση στην Κύπρο ο Άρης. Για τον Κασάσα νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο Απόλλωνος Λεμεσού. Ναι, αλλά δεν κάνω κάποιο λάθος. Συμβόλαιο έχει αυτός. Έχει συμβόλαιο, ναι. Ναι, το λέω μόνο στην περίπτωση που ο Άρης αποφάσιζε για κάποιο δικό του λόγο να τον παραχωρήσει και να εισπράξει χρήματα. Αλλά καταλαβαίνω ότι στην περίπτωση Καμαρά δεν έχουμε κάποιο μέχρι στιγμής ούτε να το συζητάτε ούτε από τον Άρη ούτε από τον Καμαρά. Είμαστε στη φάση του όλα έχουν μια τιμή και όλα γίνονται. Και ο Ολυμπιακός είναι στη φάση, δεν είναι η top προτεραιότητά μου, αλλά είναι μια περίπτωση που μου αρέσει πάρα πολύ και να καθίσουμε κάτω να το συζητήσουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν πάρει τον Καμαρά, θέλει να τον έχει πάρει για να τον έχει σχεδόν από την αρχή της προετοιμασίας μαζί του. Συνεπώς μου κάνει εντύπωση το θέμα Καμαρά, γιατί από τα χαμηλά του ρεπορτάζ, τέλος πάντων εκεί κάπου μέσα το όνομά του, και πολλές φορές το προσπερνούσες γρήγορα γιατί νόμιζες ότι μιλούσαν για τους δύο δικούς τους, τον Μεντί, λέγεται το ένας και ο άλλος Μαντί και Ακυμπού. Ξαφνικά άρχισε να βγαίνει ο Καμαρά του Άρη, ας πούμε, να βγαίνει να ψηλώνει, να βγαίνει να πηγαίνει στη μέση, στην αρχή, και πήρε και τίτλο. Μου κάνει εντύπωση, και ξαφνικά δηλαδή παρουσιάζεται ως ο Καμαρά, ο παίκτης που πεθαίνει και λιώνει ο Μαρτίνς να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Τον ξεκινάει αυτόν, δηλαδή από αυτόν να ξεκινάει η δεκάδα. Ο Μαρτίνς φαίνεται ότι το φετινό καλοκαίρι ψάχνει ένα 9,5. Γι' αυτό έχει ακούσει και τα ονόματα του Λιβάγια. Δηλαδή έναν παίκτη που να παίζει πίσω από το center four και να μην είναι 10, όπως είναι ο Φορτούνης ή όπως είναι ο Λόπες. Αλλά να μην είναι και καθαρό έμος εντερφόρο όπως είναι ο Τικίνιο και να παίζει με Λαραμπί Τικίνιο. Ναι. Να είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από τον εντερφόρο. Το Τικίνιο θα το δώσει, θα το κρατήσει τον Τικίνιο.
είναι πιθανό σενάριο να τον δώσει. Γενικά στον Ολυμπιακό είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Ελαραμπή. Δεν έχει δώσει την οριστική του απάντηση. Οπότε είναι σχετικό το ότι θα το δώσει τον Τικίνιο. Γυρίζει ο Χασάν, που ενώ στην αρχή ήταν... Γυρνάει αυτός. Ναι. Γυρίζει από το δανεισμό του, ναι. Δεν το ήξερα. Ενώ στην αρχή ήταν δεδομένο ότι θα φύγει, τώρα δεν είναι και τόσο δεδομένο. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός καταλήγει τώρα σε σχέση με τους επιθετικούς του στο εξής σενάριο. Να μείνει ο Ελαραμπή, να πουληθεί ο Τικίνιο, να αποκτηθεί ο Καμαρά για 9,5 και να μείνει και ο Χασάν ως δεύτερος αναπληρωματικός σεντερφόρη ή τρίτος τέλος πάντων επιθετικός, γιατί ο Καμαρά σε κάποια ευρωπαϊκά μάτς που ο Ολυμπιακός θα παίζει στην κόντρα με ομάδες σαφώς ανώτερες από αυτόν, μπορεί να παίξει και στο και ως σεντερφόρ ο Καμαρά. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα τον παίρνει για δεύτερο επιθετικό, για πίσω από τον σεντερφόρ, για 9,5. Αλλά ξέρεις, όλα είναι σε μια ισορροπία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή μπορεί να μην μείνει τελικά ο Ελαραμπή, ή μπορεί να μην έρθει τόσο καλή πρόταση για τον Τικίνιο, ή μπορεί να μην μείνει ούτε Τικίνιο ούτε ο Ελαραμπή και ο Ολυμπιακός να ψάξει και βασικό σεντερφόρ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άλλος ένας παίκτης που έπαιζε για το 9,5 ήταν και είναι ακόμα ο Ζάχαβη. Ένας παίκτης δηλαδή που παίζει πίσω από τον center forward. Σε αυτή τη θέση τον θέλει τον Καμαρά και όχι στο, στο 9. Όταν είπε Ζάχαβη μου ήρθε, νόμιζα ότι είπε Ζάχοβιτς και, και σκέφτηκα εγώ ακόμα παίζει αυτός. Αυτή η παιχτάρα παίζει ακόμα. Δεν θα ξεχάσει και το σκηνικό με τον Μπιγκόν. Μπιγκόν ήταν, ε? Μπιγκόν. Ναι ρε φίλε, τι σκηνικάρα ήταν αυτή, φοβερή. Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΟΚ. 500 ονόματα. Μπαλτέ, Ρέντε, Σοάρες ήρθε, Κουαλιάτα ανακοινώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Εδώ χαμός γίνεται. Τερματοφύλακα δεν ακούω. Ο Κοτάρσκι θα είναι και. Μιλούσαμε με τον Μιχάλη, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου πριν από λίγο. Πριν το διάλειμμα. Ναι, πολύ καλός, εξαιρετικός. Εγώ μπορώ να τον ακούω, από τους ελάχιστους μπορώ να ακούω να μιλάνε για ποδόσφαιρο αρκετή ώρα. Δεν τον αλλάζω στο πεντάλεπτο. Και το ρώτησα και για, για Πασχαλάκη τέλος πάντων, δηλαδή για τερματοφύλακα, και αυτός μου είπε ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει σε κάτι, πώς το λένε, όχι σε νεαρό, αλλά σε κάτι έμπειρο, σε κάτι δυνατό, είναι και η θέση τέτοια. Και επίσης ο Παναθηναϊκός προχθές ανακοίνωσε, δεν ήταν που ανακοίνωσε το Λοντίκιν ο Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Διούδης. Μιχάλη, πού πήγες? Υποθύμησε. Έλα, Μιχαλή. Με ακούς τώρα? Τώρα σ' άκουσα και λίγο. Τώρα σ' ακούω. Ναι, έλεγε ο Λονδίνο ότι πρέπει να πάει σε έμπειρο. Θα σου πω τώρα, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι, όπως καταλαβαίνω το σχεδιασμό, είναι σε ένα σχεδιασμός σε δύο δόσεις. Ο πρώτος είναι ο βασικός σχεδιασμός του να πάρουμε παίχτες 23-27, γιατί είναι απολύτως απαραίτητη η ανανέωση της ομάδας, η οποία έχει πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας και αρκετούς γερασμένους ποδοσφαιριστές. Αυτός ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, πιθανότατα πριν καν τελειώσει η σεζόν, και είχε πολύ συγκεκριμένα ονόματα μέσα σε αυτήν. Ζυγίστηκε η επιλογή Σάστρε και εν τέλει αποκτήθηκε. Ο Σουάρες ήταν φανερό ότι ήταν στόχος από την πρώτη στιγμή εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επιβεβαιώθηκε η απόκτησή του. Ο Κουαλιάτα επίσης ήταν στόχος εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιβεβαιώθηκε η απόκτησή του. Και φαίνεται πως υπάρχουν και 2-3 ακόμα περιπτώσεις. Δεν λέω για το άλλο παιδί από την Πορτογαλία, τον Πιτσιρικά, που φαίνεται πως είναι... βρέθηκε στο δρόμο μας και είναι μια επένδυση για το μέλλον. Ναι, δεν είναι κατά ανάγκη για την πρώτη ομάδα. Ή τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 26ος ή 27ος παίκτης του ρόστερ. Και αν τυχόν και βγει ακόμα περισσότερο, ok. Υπάρχουν ακόμα κανένα δυο περιπτώσεις τέτοιων ποδοσφαιριστών. Σε αυτές μέσα πιθανότατα είναι και ο Κοτάρσκι. Και μετά υπάρχουν οι 2-3 περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που εκτιμάται ότι έχουν την προσωπικότητα, θα είναι τα βαριά χαρτιά, θα είναι αυτοί που θα προσθέσουν όχι μόνο ποιότητα αλλά και εμπειρία και χαρακτήρα και μενταλιτέ και στην ομάδα. Οι οποίες προφανέστατα είναι και πιο δύσκολο να αποκτηθούν και προφανέστατα
είναι σημαντική στην ενίσχυση του ΠΑΟΚ, αλλά είναι τα στολίδια. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν να διαμορφώσει ένα ρόστερ για να πάει να κάνει προετοιμασία. Και σιγά σιγά λοιπόν αυτό το διαμορφώνει, παίρνει και τον, νομίζω είναι κλεισμένο απλώς το θέμα να ανακοινωθεί ο κεντρικός αμυντικός ο Νορβηγός. Νάσμπερ, και, ναι. Ο Ρέντε φαίνεται πως είναι μια λύση πιο πίσω και ότι έρχεται ως τρίτη τέταρτη επιλογή, πιθανότητα μετά και τον Μιχαηλίδη, και πάντα σε σχέση με το αν θα μείνει ο Κρέσπο ή όχι, που αυτή τη στιγμή μοιάζει, α, και ο Κρέσπο έχει πέρασει στην Κύπρο παρεπτόντως, που αυτή τη στιγμή μοιάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, πιθανότερο σενάριο να μην μείνει ο Κρέσπο. Όχι σίγουρο, αλλά πιθανότερο να μην μείνει. Αντιθέτως φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό, και αυτό όχι σίγουρο, να μείνει ο ΣΒΑΜ. Οι παίχτες που υπολογίζονται ότι θα κάνουν κατευθείαν τη διαφορά, μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που πριν 2 χρόνια δεν θα το συζητούσαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα ήταν ανέκδοτο. Ναι. Η χρονιά που έχει κάνει στη Λάτσιο είναι φοβερή. Γενικά αυτό το παιδί και στη Μονακό και στη Λάτσιο, γενικά τα πρώτα του χρόνια ήταν τούρμπο. Ήταν για πιο ψηλά, πιθανότατα να ζητήσεις στο Google θα τον βρεις να έχει γραφτεί για στις καλές του χρονιές, ακόμα και για top ομάδες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είχε γραφτεί για την Arsenal για μεταγραφή 30-35 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τέλος πάντων είχε μια κατηφόρα η καριέρα του. Μετά τη Λάτσιο δεν τα βρήκε καλά τα πατήματά του. Πέρυσι έπαιξε στην Κάλιαρη, όπου πήγε με ελεύθερη μεταγραφή αφού είχε δανειστεί δεξιά και αριστερά. Και έκανε μια καλή σεζόν. Στην Κάλιαρη βέβαια, επειδή έπαιζαν κόντρα, έπεσε η Κάλιαρη. Έχει κάποιο δράκο η ιστορία του. Τον έβαζαν στην κορυφή της επίθεσης. Εγώ λέω ότι δεν είναι η καλύτερη θέση κατά ανάγκη αυτή. Μάλλον οι καλές του σεζόν είναι ως extreme και όχι ως center for. Ναι. Είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ ποιότητα, αλλά είναι ένα παιδί που το πήρε από κάτω. Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι τέτοια ηλικία του, μικρός ακόμα, πολύ μακριά από το να βάλει 3 μπροστά, τόσο μικρός, πιστεύει ότι είναι μια περίπτωση Ζιβκοβιτς. Όπου και ο Ζιβκοβιτς ήταν πιο μικρός ακόμα βέβαια, αλλά ήταν το σούπερ ταλέντο wow που θα τα έσπαγε στην Μπενφίκα και τελικά δεν το έκανε. Και έψαξε να βρει την Ιθάκη του αλλού και τη βρήκε στη Θεσσαλονίκη. Με την ίδια λογική προσεγγίζουν και τον Μπαλντέ. Ότι δηλαδή, ναι, αυτό το παιδί τα 2 τελευταία χρόνια δεν είχε, πήγε προς τα κάτω η καριέρα του, αλλά η ποιότητά του είναι δεδομένη. Ο Μπότο την ξέρει την ποιότητά του δεδομένα, πιθανότατα να είχε ασχοληθεί σοβαρά και τότε που κόστιζε 30 εκατομμύρια να τον αποκτήσει στην Σαχτάρ. Οπότε ίσως και από εκεί να τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Και φαίνεται πως για αυτό τον ποδοσφαιριστή έχει πάρα πολύ καλή άποψη και ο Λουτσέσκου. Ή τουλάχιστον έτσι μαθαίνω. Δεν είναι όμως μια απλή περίπτωση οικονομικά. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου απλή περίπτωση οικονομικά. Είναι ποδοσφαιριστής που οι αμοιβές του είναι σίγουρα άνω του εκατομμυρίου. Και επίσης είναι και ποδοσφαιριστής που δεν έχει ιδέα. Ναι, η Κάλιαρη υποβιβάστηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ισόνι και καλά ότι θα τον πουλήσει ή ότι θα τον ξεπουλήσει. Όπως επίσης δεν σημαίνει ισόνι και καλά ότι θα τον δανείσει ή με τι όρους θα τον δανείσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, ανήκει, ο ΠΑΟΚ. Στην Κάλιαρη ανήκει. Της ανήκει, ανήκει. Είναι ανήκει. Ναι. Είναι δικός της. Είναι δικός της. Τον αγόρασα πέρυσι το καλοκαίρι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ, πώς να το πω, δεν το πήρε απόφαση. Πάω να τον πάρω. Είναι μια περίπτωση η οποία τους αρέσει πολύ και εξετάζουν τα δεδομένα της. Αν γίνεται, πώς γίνεται και πόσο κάνει αν γίνεται. Ναι, ναι. Πάντως είναι περίπτωση που θα ξεκινήσω εγώ από το σπίτι μου μισή ώρα νωρίτερα να πάω να το δω στην προθέρμανση. Ναι. Τέτοια περίπτωση είναι. Ναι, ναι. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Θα έλεγα ότι οι καλές προδιαγραφές του, αφήνω στην άκρη ένα κατήφορο που πήρε η καριέρα του, είναι σαφώς καλύτερες προδιαγραφές από τις καλές προδιαγραφές που είχε πριν έρθει στην Ελλάδα ο Ζίβκοβιτς. Γιατί ο Ζίβκοβιτς δεν τον είχαμε δει ποτέ στο υψηλό επίπεδο να τα κάνει αυτά. Το είχαμε δει στη Σερβία να τα κάνει, γιατί ξέραμε ότι είναι ένα σούπερ ταλέντο. Αυτό εδώ τον έχουμε δει να τα κάνει στο υψηλότερο επίπεδο, στη Σερία και στη Γαλλία. Και να κάνει τη διαφορά και σε ομάδα όπως η Λάτσιο, όχι σε ομάδα όπως η Κάλιαρη. Και να παίζει το όνομά του για μεταγραφή 30 εκατομμύριων ευρώ. Είναι δεδομένο ότι τα έχει τα προσόντα. Προφανώς είναι στο κεφάλι του και ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι
αυτόν εδώ μπορεί φέρνοντάς τον στην Ελλάδα να τον αναγεννήσει. Μακάρι. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια.